πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τη συγκλονιστική κατάθεση στο δικαστήριο της Ευελίνας Παπούλια, η οποία μίλησε μπροστά στην κάμερα. Σοκάρε, κυριολεκτικά σοκάρε, Φίλιππε. Έχει σοκάρει με τα όσα είπε μέσα στο δικαστήριο. Έγινε η προσπάθεια να μιλήσει στους δημοσιογράφους μπροστά στην κάμερα, η οποία απέφυγε στην ουσία να πει πολλά. Δεν ήθελε. Δεν τους αφήνουν κιόλας ιδιαίτερα, εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη η δίκη. Έχουμε όμως να ακούσουμε την κατάθεσή της. Δεν έφτασε να πει τι θέλετε, λέει, να σας πω για την ανατομία των γεννητικών του οργάνων και μίλησε για συγκεκριμένα περιστατικά που έζησε δίπλα στον Πέτρο Φιλιππίδη, τα οποία πραγματικά συγκλονίζουν. Για να καταλάβουμε τι είπε στην κατάθεσή της, για να δούμε. Παίζω επί σκηνής και ξαφνικά είναι ο Φιλιππίδης πίσω από τις κουίντες. Έχει κρυφτεί και έχει κατεβάσει το παντελόνι του και μου επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Σοκάρομαι. Προσπαθώ να συνεχίσω να παίζω. Δεν αντέδρασα, δεν είπα τίποτα. Έχει συμβεί άλλη μια φορά με τον ίδιο τρόπο. Ίσως είχε συμβεί και τρίτη. Το άλλο γεγονός ήταν ότι με φωνάζει στο καμαρίνι και πάω. Μου λέει κάτι περί ανέμων και υδάτων και ξαφνικά με αρπάζει από τη μέση, πάει να μου βάλει χέρι. Τον σπρώχνω, τύπου όμως χαχαχα. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Την επόμενη μέρα μπήκε στο καμαρίνι μου, του είπα να βγει για να ετοιμαστώ. Μετά ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν έκανε κάτι παραπάνω, επειδή ήταν γνωστό ότι είμαι αντιδραστική και δεν τον έπαιρνε για άλλη αντικατάσταση. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και είπε και άλλα. Είπα, για παράδειγμα, ας πούμε, τη ρωτήσανε προκλητικά στο δικαστήριο και καλά λέει, γιατί δεν έφυγες από την παράσταση. Και λέει, γιατί έχω να ζήσω να θρέψω ένα παιδί και δεν θα φύγω για κανέναν αλήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή προφανέστατα υπέστη ψυχολογικό τραυματισμό σοβαρότατο. Και πάνω από μία φορές από ό,τι φαίνεται μέσα από τις δηλώσεις της και τις οποίες ακούσαμε. Και βλέπουμε ότι κάποιοι λένε, δηλαδή, τι θα πρέπει να αποδέχεσαι την ανομαλία του άλλου και απλώς να φεύγεις. Επειδή είναι ανώμαλος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται. Πάντως, ειλικρινά, είναι σοκαριστικά τα όσα γινόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια και δεν μίλαγε κανένας. Αυτό είναι το σοκαριστικό που λέτε. Αυτό είναι το σοκαριστικό, ότι έχουν γίνει τόσα και κανένας δεν μίλαγε. Ευτυχώς, καλή αργά παρά ποτέ βέβαια. Γιατί σαν το Φιλιππίδη υπάρχουν και άλλοι από ό,τι φαίνεται. Και αν δεν υπήρχε η Μπεκατόρου για να ξεκινήσει το μήκου, ίσως και να μην είχε μιλήσει ακόμα κανείς. Και φυσικά μετά η Ζέτα η Δούκα για το χώρο των καλλιτεχνών, έτσι. Γιατί από τη Ζέτα τη Δούκα ξεκίνησε. Ναι. Στον χώρο των καλλιτεχνών. Για αλλά τα υπόλοιπα ξεκίνησε από. Ναι. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέει η Χαρά, δηλαδή και εμένα κομβικά, εκεί πήγε το μυαλό μου. Μπεκατόρου. Λέω, η γυναίκα αυτή ήταν σαν το μύτο της Αριάδνης. Και άρχισε να ξετυλίγεται μετά ο Χετός. Δεν είναι κουβάρι αυτό. Αυτό είναι κουβαρίστρα που έγινε. Μάλιστα. Αναμένουμε.